Καλησπέρα σας από την Ερτόπεν, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας με το Θανάση Μουρίκη. Στον ήχο και την κονσόλα ο Μανώλης Σάλλας και εμείς είμαστε σε μια ζωντανή εκπομπή για να κάνουμε μια αναδρομή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα με τη Γενική Γραμματέα της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας, Μαρία Τσεσμελή. Αυτή τη φορά όμως θα μιλήσουμε για ακόμα μια φορά με έναν ναβάτη, και όχι απλά έναν ναβάτη, με τον φίλο, πολύ πρωταθλητή και πρωταθλητή για το 2017, τον Superbikes, το φίλο μας, το Σάκη το Σινιόρι, αλλά όχι μόνο του, και με την αγωνιστική του ομάδα, με τον μηχανικό του, τον Μάκη Χρήστου. Και καλησπέριζω και τους δύο κυρίες που με τιμάνε με την παρουσία τους στο στούντιο, και θα ξεκινήσω πρώτα από τον κύριο Χρήστου, που είναι η πρώτη φορά που έρχεται, και τον καλησπέριζω. Καλησπέρα κύριε Χρήστου. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ο κύριος Χρήστου είναι από τη Λαμία, μηχανικός ολόκληρη τη χρονιά με το Σινιόρι, όχι όμως μόνο φέτος. Έχετε ξαναασχοληθεί και παντρευτεί με τις δυνάμεις σας και στο παρελθόν για ακόμα δύο χρονιές, αν δεν κάνω λάθος, ή τρεις. Είναι η τρίτη χρονιά. Να κάνω μια διόρθωση από τη Λιβαδιά καταρχήν. Από τη Λιβαδιά, συγγνώμη. Είναι ζωντανή εκπομπή. Κάνουμε και λάθη. Το λέω επανειλημμένως. Οπότε μπορείτε και εσείς να κάνετε λάθη. Και είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με το Σινιόρι. Πρώτη φορά ήταν το 2007 και η δεύτερη ήταν το 2010 με BMW, πάλι στα με χίλια. Και τώρα συνεργαστήκαμε στα Superbike σε μια νεοεισερχόμενη, ας πούμε, κατηγορία. Έχουν εισερχόμενη βασικά μια κατηγορία που έχει επανέλθει. Όμως να ακούσουμε και το Σινιόρι που είναι μαζί μας εδώ πέρα. Το Σάκη. Σάκη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και στους δύο, δεν το είπαμε αυτό. Μεγάλο λάθος. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε σένα για ακόμα ένα πρωτάθλημα. Το κέρδισες με το σπαθί σου. Θα τοποθετηθούμε στην πορεία της εκπομπής πώς το έκανες. Λοιπόν, καλώς ήρθες στην εκπομπή για άλλη μια φορά στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει. Δεύτερη φορά, όπως είπες, στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Την προηγούμενη φορά είχαμε και το μικρό το Περιστερά με τον πατέρα, τον Νίκο και τον Γιάννη εδώ πέρα στο στούντιο. Είχαμε κάνει ένα στούντιο λίγο αλαλούμε εδώ πέρα. Θα συζητήσουμε, θα τοποθετηθούμε και για τον Γιάννη τον Περιστερά, γιατί είναι και αυτός μεγάλο κεφάλαιο. Βέβαια, και θα τον ξανακαλέσει στην εκπομπή, γιατί. Μα νομίζω ότι θα έχει τα πρωτεία πολλά χρόνια ακόμα, όχι μόνο στη δικιά μου εκπομπή, αλλά γενικότερα στο κομμάτι και στο προσκήνιο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γιατί ξέρεις εσύ, ειδικά από πρώτο χέρι, ότι ο μικρός έχει πολύ μέλλον μπροστά του, γιατί δεν είναι ψέματα ότι τον προπονείς και ξέρεις πολύ καλά την πορεία του από κοντά. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το 2017. Ξεκινάμε ένα πρωτάθλημα, Superbikes, μια κατηγορία δύσκολη, και εσείς τρέχετε με μια μοτοσυκλέτα, αν δεν κάνω λάθος, προσωπική του Σινιόρι, του Σάκη. Δικιά σου μοτοσυκλέτα, προσωπική. Έτσι ακριβώς είναι. Η μοτοσυκλέτα είναι Aprilia RSV4. Είναι μοντέλο του 2013. Αγοράστηκε από μένα το 2014, όπου πήρα και ένα πρωτάθλημα ακόμα. Και είχε πολύ λίγες βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις αυτές ήταν μια εξάτμιση, ένας εγκέφαλος, ένα φίλτρο αέρα, και θα σας τα πει πιο καλά ο κύριος Χρήστου που επιμελείται. Την επιμελείται και ουσιαστικά τη ρετουσάρει για να μπορεί να δώσει τα μέγιστα η μοτοσυκλέτα στα δικά σου χέρια, που ναι, τα έδωσε φέτος τα μέγιστα. Μάκη Χρήστου, η μοτοσυκλέτα έτρεξε σε μια κατηγορία Superbikes. Κατά πόσο η μοτοσυκλέτα ήταν στο πλαίσιο των προδιαγραφών Superbike, ή ήθελε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσει και να ανταγωνιστεί στα ίσα, τουλάχιστον στο επίπεδο του γκαζιού, τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες? Η μοτοσυκλέτα που είχαμε φέτος, όλοι ξέρουν, είναι από τις πιο δύσκολες μοτοσυκλέτες. Υστερεί πολύ σε υποδύναμη σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αλλά παρόλα αυτά, έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι ετοιμαστήκαμε μέσα σε 20 μέρες για να τρέξουμε στο πρωτάθλημα. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να συγκροτηθεί και η ομάδα, γιατί είναι διαφορετικά να έχεις έναν οποιοδήποτε οδηγό και διαφορετικά όταν έχεις έναν πολυπρωταθλητή που κάθε χρόνο κατεβαίνει για το πρωτάθλημα, κάνει πρωταθλητισμό και οι απαιτήσεις του είναι μεγάλες. Γι' αυτό δεν συγχωρείται κανένα λάθος στη μοτοσυκλέτα. Ήταν μεγαλύτερη ευθύνη σου, μεγαλύτερο το άγχος σου, και ουσιαστικά ήξερες από την πρώτη στιγμή ότι κυνηγάς πρωτάθλημα σαν μηχανικός. Όταν έχεις ένα τέτοιο οδηγό, πάντα έχεις το άγχος, και όταν είναι και η μοτοσυκλέτα που σε δυσκολεύει περισσότερο, είναι μεγαλύτερο. Απλά ο πρωταθλητής, ένας άνθρωπος που έχει πάρει 11 πρωταθλήματα όπως είπατε πριν και κάνει πρωταθλητισμό, έχει απαιτήσεις. Δεν συγχωρείται λάθος,
γιατί το λάθος, ξέρετε, στους αγώνες στοιχίζει και πέρα, αλλά τι γίνεται, μας βοήθησε το ότι είχαμε αυτό τον οδηγό, γιατί ο Σάκης ο Σινιώρης, επειδή έχω συνεργαστεί, όπως είπαμε, πάλι και στο παρελθόν, μπορεί και σου μεταδίδει τα πάντα, το τι πρόβλημα έχει η μοτοσυκλέτα, ενώ έχω συνεργαστεί με κι άλλους πρωταθλητές που είχα οδηγούς, αλλά με το Σάκη νιώθεις ότι όταν θα βγει έξω θα σε κατατοπίσει, δηλαδή στο 99% στο πρόβλημα της μοτοσυκλέτας, και σε χρόνο αγωνιστικό που λέμε μηδέν θα έχει τακτοποιηθεί. Άρα από πλευρά συνεργείου μηχανικού, μηχανικής υποστήριξης, είχαμε χημεία ως προς τον αναβάτη. Ο αναβάτης ως προς την τεχνική υποστήριξη είχε μια καλή σχέση, δηλαδή ήταν αμφίδρομη αυτή η σχέση. Πρώτα απ' όλα με το Μάκη το Χρήστου είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι, έτσι. Μας συνδέει μια φιλία χρόνων. Όπως είπε και ο ίδιος, το 2007 που κάναμε την πρώτη συνεργασία, κερδίσαμε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, βγήκα πρώτος σε όλους τους αγώνες χωρίς καμία εγκατάλειψη ή το παραμικρό πρόβλημα. Έτσι και το 2010 ξεκινήσαμε τη συνεργασία, δυστυχώς μας έτυχε η απώλεια του αδελφού μου και δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Φέτος λοιπόν το 2017 αποφασίσαμε να ξανακατέβουμε μαζί στο πρωτάθλημα και ακριβώς όπως έγινε το 2007, με τη μικρή διαφορά ότι στον ένα από τους 6 αγώνες βγήκαμε δεύτερη φέτος, έτσι λοιπόν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κερδίσαμε τους 5 αγώνες με μια άψογη συνεργασία, χωρίς προβλήματα, χωρίς εγκαταλείψεις και χωρίς κανένα ρίσκο. 10 χρόνια μετά ουσιαστικά έρχεται η δικαίωση μέσα σε μια ομάδα που ενωμένη και με καλή χημεία μεταξύ της μπορεί και κερδίζει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ταχύτητας σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία, και ομολογώ να πω ότι αυτή η κατηγορία μπορεί να μην ήταν η πολυπληθέστερη. Είχαμε όμως συμμετοχές, είχαμε δυνατούς αναβάτες, δυνατό ανταγωνισμό και πραγματικά με μια μοτοσυκλέτα που δεν ήταν η δυνατότερη και η πιο σύγχρονη μπορέσατε συλλογικά πάντα να πάρετε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να μείνω λίγο στο Σάκη και να πω το εξής, ότι από τους 6 αγώνες που είχαμε φέτος έναντι των 5 του 16, ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου στους 5 και δεν είχες καμία εγκατάλειψη και κανένα πρόβλημα από πλευράς οδήγησης. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό, στην εμπειρία σου, στην ομάδα ή ήταν και κάτι παραπάνω? Σε όλα αυτά που ανέφερες, σίγουρα η εμπειρία παίζει πρωταρχικό ρόλο, αλλά όχι μόνο του οδηγού, αλλά και του μηχανικού. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι η συνεννόηση που υπάρχει με το μηχανικό και την ομάδα, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω, θα μου δώσεις λίγο χρόνο ονομαστικά όλους. Βεβαίως, είναι υποχρέωσή σου και υποχρέωσή μας στη στιγμή που σε φιλοξενούμε εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, πέρα από το Μάκη το Χρήστου, το Γιάννη το Χρυσικό, το Σάκη το Τρίγκα και τον Γιάννη το Δρυμούση, όπως και την Αλεξία Χρήσου, τη σύζυγο του κυρίου Μάκη, που και αυτή είχε το ρόλο της στην ομάδα. Έτσι λοιπόν όλοι συνέβαλαν σε αυτό. Όπως είπε ο Μάκης, ξεκινήσαμε πολύ αργά και συγκροτήσαμε αυτή την ομάδα. Χρειάστηκε, ο πρώτος αγώνας ήταν αγώνας προσαρμογής για όλους μας. Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Είχατε μία μοτοσυκλέτα, δεν είχατε δηλαδή και το δεύτερο, το λεγόμενο μουλάρι που συνηθίζεται και λέμε? Οπότε δηλαδή αν συνέβαινε κάτι ήταν μία μοτοσυκλέτα. Ήταν μία μοτοσυκλέτα, ούτως ή άλλως ο κανονισμός επιβάλλει μόνο μία μοτοσυκλέτα. Για τα super bikes, Για όλες τις κατηγορίες. Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Αλλά εγώ ζήτησα, ειδικά για τον τελευταίο αγώνα, επειδή ήταν διπλός και επειδή η μοτοσυκλέτα μας δεν είναι μια κοινή μοτοσυκλέτα που μπορούμε να τη βρούμε από ένα φίλο κτλ. Ζήτησα και βρήκα να έχω δεύτερη μοτοσυκλέτα σαν ρεζέρβα, μόνο όμως στην περίπτωση που χρειαστεί και η δικιά μου δεν μπορεί να επισκευαστεί. Και πολύ καλά ο ΣΟΑΜ και οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας το επιτρέψανε. Πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω το μηχανικό, το Μάκη Χρήστου. Ετοιμάζεστε, φαντάζομαι, σαν ομάδα να κινηθείτε και για τη χρονιά του 18. Απέχουμε, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε 2 εβδομάδες που μας χωρίζει μόνο. Θα τρέξετε πάλι με την ίδια μοτοσυκλέτα, ετοιμάζετε κάτι άλλο, θα θέλατε κάτι άλλο? Κοιτάξτε να δείτε, ετοιμάζουμε κάτι διαφορετικό. Σίγουρα δεν θα τρέξουμε με την ίδια μοτοσυκλέτα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μην αποκαλύψουμε τώρα. Δεν ζητάω να μάθω κάτι. Είναι πολύ νωρίς. Άλλη εκπομπή θα σας τα πούμε πιο αναλυτικά, όταν και έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα.
Πιστεύω ότι όλες οι αγωνιστικές ομάδες με χορηγούς και τα λοιπά ακόμα βρίσκονται σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν έχουν κάνει κινήσεις ακόμα για να τοποθετηθούν για το τι θα κάνουν την επόμενη χρονιά. Άλλωστε, μηχανικοί και αναβάτες και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν συμβάλει θέλουν να ξεκουραστούν, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Όχι, δεν θα πάρω σε μουσικό διάλειμμα. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η κουβέντα που κάνουμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Θέλω να πάρουμε έναν τους αγώνες και να ξεκινήσουμε τον πρώτο αγώνα. Και θα πετάξω πάλι τον μπαλάκι, με συγχωρείτε, στον Σινιόρι. Στο Σάκη το Σινιόρι που στον πρώτο αγώνα σε είδαμε να έχει ένα θέμα με το αμορτισέρ. Ήμουν παρόν στον αγώνα των Μεγάρων και πραγματικά έτρεχε πανικόβλητο. Δεν ξέρω ποιο ήταν πανικόβλητο, εσύ ή ο Γεωργακόπουλο που έχει αναλάβει τι αναρτήσει σου. Κάτι φτιάξατε τελευταία στιγμή. Τι συνέβη εκεί πέρα και φύγατε με το αυτοκίνητο γρήγορα? Ευτυχώ σα είχατε το χρόνο και προλάβατε και το φτιάξατε. Πραγματικά είχαμε πολύ σοβαρό θέμα με την πίσω ανάρτηση, καθώ είναι. Δεν είναι η αγωνιστική ανάρτηση. Τρέξαμε όλο το πρωτάθλημα με τις αναρτήσεις που είχε από το εργοστάσιο η μοτοσυκλέτα, χωρίς καμία βελτίωση, παρά μόνο έβαλε το μαγικό του χέρι ο Σταύρος Γεωργακόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν αποφάσισα εγώ και παίρνω καθαρά εγώ την ευθύνη να αλλάξω το setup του αμορτισέρ, φυσικά προς βελτίωση των χρόνων μου. Δυστυχώς όμως το setup αυτό δεν τέριαξε στη συγκεκριμένη πίστα και το πρωί στο ζέσταμα, δηλαδή μιλάμε για 3 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, έκανα το ζέσταμα και είδα ότι η ανάρτηση δουλεύει πάρα πολύ άσχημα. Έτσι λοιπόν πήρα το Σταύρο με το αυτοκίνητο, ο Μάκης, ο Χρήστου έβγαλε την ανάρτηση σε χρόνο ντετέ που λένε. Πήρα την ανάρτηση με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο, κυριακάτικα, φτάσαμε στο μαγαζί του και πραγματικά αυτό δεν το έχω δει, το είχαν βάσει και στο Facebook. Το είδαμε όλοι πάντως, να είσαι σίγουρο. Ο άνθρωπος δηλαδή σαν μηχανή ακριβώς, παραγωγής. Ο άνθρωπος έλυσε την ανάρτηση και βάσει στοιχείων που είχε, γιατί ένας τέτοιος μηχανικός αναρτήσεων κρατάει πάντα τα δεδομένα που έχει για τον κάθε αναβάτη. Ξαναέβαλε την ανάρτηση στο προηγούμενο setup όπου ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Πήραμε την ανάρτηση μέσα σε 15 λεπτά πραγματικά, έτσι. Γυρίσαμε στην πίστα εγκαίρως, ο Μάκης ο Χρήστου την ξαναέβαλε, την ξανατοποθέτησε σε χρόνο ντετέ. Και έτσι είχες μια μοτοσυκλέτα αξιόμαχη για να μπορέσει να... Αξιόμαχη και πήραμε την πρώτη νίκη τη σεζόν με πολύ ωραία μάχη. Παίρνοντας μια πολύ ωραία εσωτερική στην Κάπα Πλατεία εκεί πέρα, ανοίγοντας βεντάλια στην τον συναθλητή σου, ακριβώς, τον Παρασκευόπουλο, μπήκες από μέσα, κανονικά φτιάξεις τη γραμμή σου από την προηγούμενη στροφή και έκανες μια καταπληκτική προσπέραση. Έτσι και, Μάκη Χρήστο, εσύ περίμενες να γυρίσει και να έχετε αυτό το αίσιο τέλος με το βάθρο στον πρώτο αγώνα? Κοιτάξτε, στο πρώτο αγώνα τα πράγματα δεν ήταν τόσο... Δεν είχαμε εικόνα ακριβώς πώς είναι. Πραγματικά ήταν δύσκολα, γιατί είχαμε και μία πτώση στα χρονομετρημένα, όπου έπρεπε να επισκευαστεί η μοτοσυκλέτα για να είμαστε έτοιμοι στα δεύτερα χρονομετρημένα, όπου πήραμε και τον χρόνο της εκκίνησης. Πήραμε τον τρίτο χρόνο από την πρώτη γραμμή εκκίνησης, ξεκινήσαμε με πολλά προβλήματα, γιατί όταν έχει πέσει μία μοτοσυκλέτα, φαντάζεστε κι εσείς ότι έχει πάθει πολλές ζημιές. Αλλά παρόλα αυτά πήγανε όλα καλά και πάνω από τις βλέψεις μας που είχαμε, γιατί όντως μετά από μια πτώση έρχονται τα πράγματα λίγο και δυσκολεύεσαι. Πολύ καλά όμως οδήγησε ο Σάκης και στην Τρίπολη. Είναι μια πίστα, ένα τερέν που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Είναι παλιός αναβάτης πλέον και έχει τρέξει αρκετούς αγώνες και έχει δείξει τη δύναμή του και σε αυτό το τερέν. Μια πίστα. Ένα αεροδρόμιο που μετατρέπεται σε πίστα ουσιαστικά. Και δίκαια πήρες και εκεί την πρώτη θέση στο βάθρο. Παρακαλώ, ο Χρήστος, ναι, να μου πει πόσο εύκολο ήταν στο σερί η δεύτερη νίκη. Κοιτάξτε, όντως ο Σάκης ξέρει την πίστα της Τρίπολης καλά, όπως ξέρει και το Σερόν και ξέρει και τον Μεγάρον, ανάλογα πως είναι στημένη μοτοσυκλέτα. Δεν νομίζω να υστερεί σε κάποια πίστα, απλά ξέρει λίγο καλά την Τρίπολη. Και όσο σε αυτό που αναφερθήκατε στο αεροδρόμιο, εγώ θέλω να πω ότι η Τρίπολη είναι μια πολύ καλή πίστα. Είναι τεχνική πίστα και έχει τα πάντα. Δηλαδή είναι πίστα που μπορεί να τρέξεις και με βροχή και βασικά μου αρέσει.
Ένας πολύ καλός ασφαλτοτάπητας. Τελικά είδαμε με το πέρας των ετών ότι είναι και καλύτερος από τα μέγαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Πολύ καλύτερη και πολύ πιο τεχνική. Αρέσει σε αναβάτες, ομάδες και θεατές. Τέλος. Είναι παραδοσιακό, είναι πλέον κάλτη η Τρίπολη. Γουστάρει ο κόσμος να πάει, να δει αγώνα, το απολαμβάνεις. Και έχει και χιλιόμετρα. Ας μην μείνουμε όμως στην Τρίπολη, στις Σέρες, που είναι ανοιχτή πίστα. Σαν και τη μοτοσκλέδα, συνήθως να στερείται σε υποδύναμη σχέση με τις υπόλοιπες. Είναι ασχετικό αυτή η ερώτηση. Θα σας πω γιατί. Σίγουρα στερούσε σε υποδύναμη, αλλά είχε πολύ καλή έξοδο από τις στροφές, δηλαδή πολύ καλές μεσαίες που λέμε. Εκεί που στερούσαμε πολύ ήταν στην τελική ταχύτητα, στην ευθεία δηλαδή. Φανταστείτε ότι με την περσινή μου μοτοσυκλέτα είχα 278 χιλιόμετρα στα φρένα, πραγματικά πριν τα φρένα, βάσει τηλεμετρίας. Και με τη φετινή, αν θυμάμαι καλά, Μάκη, είχαμε 262. Ακριβώς, πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη, 16 χιλιόμετρα μιλάμε. Είναι χιλιόμετρα προς πέρα, μία ταχύτητα διαφορά σχεδόν. Πολλά για τις Σέρες. Ακριβώς. Όμως ο κύριος Χρήστου έφτιαξε τη χαρτογράφηση των εγκέφαλου, τόσο ώστε να έχω πολύ καλή έξοδο σε κάθε στροφή. Άρα λοιπόν, μέσα στις στροφές, στο πίσω κομμάτι που λέμε, ήμουνα πάρα πολύ δυνατός. Και καταφέραμε και εκεί να πάρουμε την νίκη. Λοιπόν, εδώ σας μια πληροφορία που μου άρεσε και είχα απορία. Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να πιάσει μια μοτοσυκλέτα στο τέλος της ευθείας στις Σέρες. Και μου έδωσε την απάντηση με τα 278 χιλιόμετρα καταγεγραμμένα για το 16. Οπότε είναι τα χιλιόμετρα αρκετά, δεν το συζητάμε. Στα μέγαρα, στο τέλος της ευθείας, πριν την ΚΑΠΑ 6, με συγχωρείτε, πόσα χιλιόμετρα έχει μια μοτοσυκλέτα? Αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε για Superbike μοτοσυκλέτα, έτσι. 228 χιλιόμετρα. Η δικιά μας μοτοσυκλέτα. Από ό,τι μου λέγανε και οι συναθλητές μου, η πιο καινούργια μοτοσυκλέτα ήταν 8 με 10 χιλιόμετρα πιο δυνατές. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα μεσά του πρωταθλήματος και θα πρότεινα να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, να ξεκουραστούμε και εμείς και οι ακροατές και οι ακροατρίες που μας ακούνε. Ας περάσουμε λοιπόν στο. Όχι, εγώ είδε, να μην κάνετε. Εσύ είσαι πρωταθλητής και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους ρυθμούς σου. Έτσι, έχεις και δύο άσους πάνω στο φέρινγκ. Οπότε, μάλλον του χρόνου θα τρέξουμε το νούμερο 11, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, το νούμερο θα παραμείνει το νούμερο 1. Το νούμερο 1 θα παραμείνει. Ναι, αν αποφάσιζα να τρέξω χωρίς το νούμερο 1, θα τρέχαμε το 95. Με το 95 τρέχω. Ωραία. Οπότε ας περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την αγωνιστική ομάδα του Σάκη Σινιώρη και του Μάκη Χρήστου. Μανώλη Σάλλας στον ήχο και την κονσόλα. Και μου δίνει την μπάσα ο Μανώλη Σάλλας, ο καλύτερος άνθρωπος που μπορεί να μετατρέψει τον ήχο σε φωνή και συζήτηση. Και κάναμε ένα μικρό pit stop. Δεν θα ακούσουμε ολόκληρο το κομμάτι, γιατί η εκπομπή δεν θα μας χωρέσει σε αυτά που έχουμε να πούμε. Οπότε περνάμε κατευθείαν στην διαδικασία και το πώς διεξήχθη ο αγώνας για το 2017, το πρωτάθλημα δηλαδή. Προβλήματα. Σάκη, τι προβλήματα είχαμε? Δεν μπορεί να την έβγαλες αβαβά. Δεν είχες κάποια κακιά μέτρια σχέση με τη μοτοσυκλέτα σου? Όλα πήγανε με λίγα άλλα. Ήταν και το 13 το μοντέλο, όπως είπες. Ναι, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζα κατά την οδήγηση ήταν το traction control, το οποίο, για όσους δεν ξέρουν, το traction control σε βοηθάει, μάλλον σε προστατεύει σε ένα γλίστριμα, ούτως ώστε να μην επεκταθεί το γλίστριμα και σε ρίξει κάτω η μοτοσυκλέτα. Και έχουμε το γνωστό high siding. Ακριβώς. Το δικό μας λοιπόν traction, το οποίο ήταν το στάνταρ της μοτοσυκλέτας, είχε και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούσαμε να επέμβουμε επιπλέον. Έτσι λοιπόν, ο χρόνος που έκοβε την τροφοδοσία και κατά συνέπεια το γλίστριμα ήταν πολύ μεγάλος. Θα ήθελα δηλαδή η μοτοσυκλέτα να κόβει τη δύναμή της σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να γλιστράει μεν, αλλά ελεγχόμενα. Εμείς δυστυχώς μας έκοβε πάρα πολύ, δηλαδή περίπου 4 δέκατα του δευτερολέπτου, και έτσι λοιπόν χάναμε αρκετό χρόνο από τα γλιστρήματα αυτά. Και έτσι και δεν μπορέσαμε να κάνουμε και απόλυτους χρόνους. Μάλιστα. Φυσικά όμως δεν ήταν αυτό που μας ενδιέφερε, ο στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Και το πήραμε. Μάκη Χρήστου, ο Σάκης Σινιώρης μας λέει ότι δεν είχε την απόλυτα μικρομετρική ρύθμιση του traction control, αλλά θα έπρεπε να πάρετε κάποιο aftermarket αν υπήρχε, τα οποία traction control aftermarket κοστίζουν πάρα πολύ. Είναι για όσες μοτοσυκλέτες δηλαδή υπάρχουν και μπορεί να τα τοποθετήσεις, υπάρχει και ένα κόστος από πίσω. Ναι, και πάλι με αυτόν τον τρόπο δεν θα ήταν η τέλεια λύση με το aftermarket. Εκεί έπρεπε να μπει ένας εγκέφαλος
από την ίδια την εταιρεία, όπως τις είχαμε ζητήσει, αλλά δεν μας βοήθησε ποτέ η μαμά αντιπροσωπή Απρίλια εδώ στην Ελλάδα. Ποια ήταν η σχέση σας τώρα, μου ανοίγεις κεφάλαιο. Ποια ήταν η σχέση σας με την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα? Η σχέση μας είναι μηδανική. Δηλαδή, ό,τι και αν το ζητήσαμε, δεν είπανε ούτε θα μας δώσουν ούτε ένα μπουζί, αν θέλετε να το πιστεύετε αυτό. Γιατί έναν εγκέφαλο που θέλαμε, γιατί αυτό θα μας έλυνε όλα τα προβλήματα, όχι μόνο το traction, δεν θα πηγαίναμε σε παράπλευρους εγκεφάλους, σε παράλληλους. Στοιχίζει 10.500 για μας. Για μια τέτοια ομάδα με χορηγίες αυτές που ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι αδύνατον να τις χρησιμοποιήσουμε. Οπότε δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δηλαδή η επιλογή μας ήταν η μικρότερη ρύθμιση που μπορεί να πάρει ο εγκέφαλος της Απρίλια, μαζί με τις οδηγικές ικανότητες του Σάκη Σινιώρη. Τίποτα άλλο. Μένουν άλλοι τρεις αγώνες, δεν θα τους αναλύσουμε, θα τοποθετηθούμε και στους επόμενους τρεις με ακρίβεια. Όμως, Σάκη, αλήθεια είναι ότι τερμάτισες, όπως είπα και νωρίτερα, 5 φορές στην πρώτη θέση του βάθρου και είχες και μία φορά που δεν ανέβηκες πρώτος. Ήσουν δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, ή τρίτος. Ο δεύτερος, ωραία. Ούτε καν τρίτος, δηλαδή. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και να κλείσουμε για την αναδρομή μας, λέγοντας ότι και στους δύο τελευταίους αγώνες, παρότι ήταν προκαθορισμένο πλέον το πρωτάθλημα, ειδικά στον έκτο, πολέμησες. Έδωσες θέαμα. Στο διπλό αγώνα που έγινε στα Μέγαρα, στην πίστα των Μεγάρων. Πολέμησες δυνατά και δεν άφησες τους βαθμούς να σε κρατήσουν πίσω εκ του ασφαλούς, μη ρισκάροντας εσύ τη μοτοσυκλέτα σου. Τη ρισκάρισες και τον κινητήρα, γιατί πάντα όταν κυνηγάς χρόνους και την πρώτη θέση στο βάθρο, ο κινητήρας, η μοτοσυκλέτα, εσύ σαν αναβάτης, καταπονείστε. Δούλεψες αγωνιστικά καθαρά. Έτσι ακριβώς είναι. Παρότι θέλαμε, αν ο δεύτερος στη βαθμολογία, ο Γιώργος Μαρκεσίνης, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι αγωνιζόταν με ακόμα πιο παλιά μοτοσυκλέτα από μένα, με μια Yamaha Ruan του 2009. Έτσι λοιπόν, παρότι αν κέρδιζε ο Γιώργος, εγώ με μια δεύτερη θέση εξασφάλιζα το πρωτάθλημα, πολέμησα για την νίκη. Δυστυχώς ο Γιώργος είχε μια πτώση, παρόλα αυτά όμως κράτησα την πρώτη θέση, δεν επαναπαύτηκα. Και στον πέμπτο αγώνα εξασφαλίσαμε τον τίτλο. Ο Γιώργος, μιας και ανέφερε στο όνομά του και πολύ καλά έκανες, είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αναβάτης. Εγώ δεν κρύβω ότι είναι από τους αγαπημένους μου αναβάτες. Νομίζω ότι αδικείται από τη μοτοσυκλέτα του. Μια πιο δυνατή ομάδα θα ανέβαζε τον ανταγωνισμό στα Superbikes, γιατί πέραν από το γεγονός ότι είναι όριμος αναβάτης και το έχει δείξει επανειλημμένος, είναι και πολύ δυνατός σαν αθλητής. Προπονείται και εδώ μιλάμε πλέον για αθλητές. Και με αυτό το γεγονός ότι μιλάμε για αθλητές, Μάκη Χρήστου, θέλω να το κρατήσεις στο μυαλό σου και να μου πεις πώς είδες το πρωτάθλημα του 2017 από πλευράς διοργάνωσης και στο πλαίσιο όλης του της διεξαγωγής. Πώς το είδες σε ό,τι αφορά την ανταποδοτικότητα που είχε σαν επίπεδο και ποιότητα ως προς τους αθλητές που ουσιαστικά το επανδρώνουν? Οι αγωνιζόμενοι όλοι, το επίπεδο σίγουρα έχει ανέβει. Και όσο για αυτό που είπατε, η κατηγορία πραγματικά είχε ανταγωνισμό. Είναι ότι δηλαδή δεν ξέρεις πού να το διαλέξει και για ποιο να πει τα καλύτερα λόγια. Αλλά τα παιδιά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Είναι αθλητές, όπως το είπατε, γιατί και προπονούνται εκτός πίστας και διατροφές κάνουν. Κάνει ό,τι κάνει ένας επαγγελματίας. Αυτό το έχουν καταλάβει και το κάνουν καλά. Κάποια στιγμή όμως πρέπει και η Ομοσπονδία να πάει μπροστά, όχι μόνο οι αθλητές από μόνοι τους. Δεν μπορούν να το πάνε το άθλημα, δηλαδή ο κόσμος ήρθε στην πίστα. Η τηλεόραση, μετά από πολλά χρόνια, εγώ είμαι από το 84 στο χώρο, πρώτη φορά την είδα την τηλεόραση και πραγματικά νόμιζα ότι ζούσα ένα όνειρο. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη το Διατσίδη, έναν άνθρωπο που πραγματικά στηρίζει το μηχανοκίνητο αθλητισμό με ψυχή, σώμα και γνώση και κάνει ό,τι μπορεί και περνάει από το χέρι του με πολύ λίγα μέσα. Ακόμα και η μετάδοση στα MotoGP που κάνει δεν έχει τα μέσα που έχουν συναδελφοί του από το εξωτερικό και κατάφερε να δώσει πάρα πολύ ενέργεια για να δώσει ανάσα και άλλο αέρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Αδιαφυσβήτητα αξίζουν συγχαρητήρια στο Δημήτρη, γιατί ξέρω ότι ήταν καθαρά πρωτοβουλία δική του και έκανε αγώνα ολόκληρο το χειμώνα. Πριν από το 16 το ξεκίνησε, για να έχουμε εμείς την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση δεν είναι
είναι ότι μπαίνει πλέον στο σπίτι, μπαίνει και σε αυτόν που δεν έχει μοτοσικλέτα, μπαίνει στο καφέ, μπαίνει παντού και το βλέπει περισσότερος κόσμος. Και είναι καλό για όλους μας και πάνω απ' όλα είναι για τους αγωνιζόμενους να τους βοηθήσει να βρεθούν χορηγοί, γιατί όταν ξέρει ο άλλος ότι είναι τηλεόραση θα έχει ένα κίνητρο να είναι χορηγός. Συγγνώμη Μάκη, επειδή ξεφύγαμε λίγο από την αρχική ερώτηση, η ερώτηση ήταν ποια ήταν τα προβλήματα ως προς τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος για το 2017. Η τηλεόραση είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο από μόνο του που μπορούμε να το αναλύσουμε και να το αναπτύξουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Το θέμα είναι τι θα ήθελες εσύ σαν ομάδα να αλλάξει, αλλά από αυτά που αλλάζουν. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται να αλλάξουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Μιλάμε για τα λίγα. Είσαι χρόνια στο χώρο, όπως και ο Σάκης, και ξέρετε πολύ καλά ότι τσακ, τσακ, τσακ αλλάζουν τα πράγματα λίγο-λίγο. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ξαφνικά ένα επίπεδο superbikes παγκοσμίου. Ναι. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε. Έχεις δίκιο. Αλλά με το να αρχίσω και να λέω ένα-ένα τα προβλήματα, δεν νομίζω ότι θα βρούμε άκρη. Εγώ στεναχωρήθηκα φέτος, δηλαδή έγινε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και δεν είδα σε έναν αγώνα το πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Δηλαδή αυτό δείχνει κάτι, ότι ξέρω εγώ, δηλαδή το καλύτερο πρωτάθλημα έχουμε και δηλαδή επειδή πηγαίνω και στο μοτοκρός, γιατί κάποτε είχα και οδηγούς μοτοκρός, δεν έχει κόσμο που έχουμε εμείς, ούτε την προβολή που έχουμε, που έχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, γιατί όντως έχει αδρεναλίνη, έχει ενδιαφέρον, κρατάει έστω αυτοί που έρχονται, όσοι έρχονται, πραγματικά μιλάμε να είναι τα καλύτερα λόγια. Εγώ νόμιζα, με συγχωρείς που σας διακόπτω, ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία προκηρύσει τους αγώνες, ότι θα έχει δώσει το παρόν του τουλάχιστον μία φορά στην πίστα των Σερών, μιας και είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα με εκπλήσεις που μου λες ότι δεν ήρθε ποτέ ο κύριος Κορέλης, γιατί περίμενα. Αυτό είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τέλειος Κορέλης, και αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Χιούλης. Πράγματι, έχεις δίκιο και εγώ. Δηλαδή, νόμιζα στις Σέρες θα είχε έρθει. Στις Σέρες περίμενα και εγώ να τους δω, γιατί τους γνωρίζω και προσωπικά. Αλλά δυστυχώς δηλαδή ένιωσα άσχημα που δεν τους είδα. Μήπως δεν του αρέσει η τηλεόραση, δεν θέλει να βγει στην τηλεόραση. Και τώρα που είχε τηλεόραση δεν ήρθε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω. Δεν είναι το θέμα τηλεόραση. Εδώ πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το κοινό συμφέρον. Ο μοτοσυκλετιστής είναι μια οικογένεια. Εμείς πρέπει να το δούμε μια οικογένεια. Δηλαδή τα παιδιά δίνουν μάχες, είναι ανταγωνιστές, αλλά είναι μέσα στην πίστα, στον αγώνα. Έξω είναι όλοι φίλοι. Θα τους δείτε, χαιρετιούνται. Και εμένα τον ίδιο. Αν δείτε στις Σέρες ένα βίντεο ότι κέρδισε ο Πίπος, πήγα τον αγκάλιασε, το φίλησα και αν δεν ήξερες με ποιον είμαι, θα νόμιζες ότι ήταν οδηγός μου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει όταν τελειώνει ο αγώνας να συγχαίρουμε το καλύτερο. Μα γι' αυτό δεν πάμε, για να συγχαρούμε το καλύτερο και να τον χειροκροτήσουμε. Να δούμε θέμα από όλους μαζί. Είναι συλλογικό το άθλημα και ο ανταγωνισμός συλλογικός. Παρακαλώ, Σάκη. Όπως και όλους τους αθλητές, έτσι. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και όλοι οι αθλητές προσπαθούν πάρα πολύ με θυσίες μεγάλες, ειδικές διατροφές, προγράμματα γυμναστικής. Στερούνται πράγματα δηλαδή, οικονομικά ξέρεις πόσο ακριβό είναι το σπορ. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε έρθει σε ένα σημείο που ένας βοηθάει τον άλλον και σεβόμαστε τις προσπάθειες που κάνει ο καθένας. Σάκη, θα ήθελα να μη σε βάλω να βγάλεις ας πούμε το φίδι από την τρύπα να πεις τι δεν σου άρεσε. Αυτό το είπε ο μηχανικός σου. Αυτό είναι για τα δύσκολα και τα περίεργα. Εγώ θέλω να μου πεις, είσαι νέος άνθρωπος, αλλά παράλληλα και έμπειρος. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα σε βλέπουμε ακόμα στη σχάρα της εκκίνησης. Πάντως στους αγώνες θα σε βλέπουμε πάρα πολλά και βλέπω ότι ήδη φλερτάρεις στο μέλλον στους αγώνες, γιατί ουσιαστικά αγκαλιάζεις τα νέα παιδιά. Θα το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής και για τη σχέση σου εννοώ με τον Γιαννάκη τον Περιστερά. Το Γιάννη τον Περιστερά. Εγώ θέλω να μου πεις κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις, αν έχεις. Σίγουρα δεν έχεις ετοιμάσει κάτι να μου πεις αυτή τη στιγμή, αλλά για το πρωτάθλημα του 18. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει, ούτως ώστε να βελτιώσει, ξαναλέω, με απλούς τρόπους και εύκολους και εύπεπτους, λίγο την κατάσταση. Δεν μιλάμε να γίνει νύχτα μέρα. Κοίταξε, μία ας πούμε ωραία ιδέα που μου ήρθε τώρα είναι να ελαφρύνουμε το οικονομικό βάρος στην κατηγορία των νέων αναβατών, την SS300, Super Sport 300, όπου αγωνίζονται νέοι αναβάτες. Αν δεν κάνω λάθος είναι μέχρι 22 ή 23 ετών, από 13 μπορούν να τρέξουν. Αλλά έχουμε και αρκετά μικρά παιδιά εκεί, της ηλικίας 15 και 16 ετών, φυσικά με τις ενένεσεις των γονέων τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δει η Ομοσπονδία πώς θα μπορέσει να ελαφρύνει έστω σε αυτή την κατηγορία, γιατί όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια σε διάφορους τομείς, έστω λοιπόν σε αυτή την κατηγορία να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος στις ομάδες,
με κάποια prim, με κάποιες συμφωνίες που θα κάνει είτε με εταιρείες ελαστικών, είτε με εταιρείες μοτοσικλετών, είτε με αντιπρόσωπους ρουχισμού, με διάφορες τέτοιες, είτε με εξωτερικούς σπόνσορες, έτσι, άσχετους με το χώρο της μοτοσικλέτας. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσει όλους τους αγωνιζόμενους και ειδικά τα νέα παιδιά. Επίσης, όταν βλέπουμε παιδιά τα οποία κάνουν μια προσπάθεια στο εξωτερικό, όπως είναι ο Γιάννης ο Περιστεράς, όπως είπες, όπου κερδίσαμε τον τελευταίο αγώνα στο Ιταλικό πρωτάθλημα στην πίστα της Βαλελούγκα, όπου είναι ένα πρωτάθλημα με τεράστια budget από τις ομάδες. Όπως βλέπουμε, είδαμε τον Βασίλη τον Κορονάκη να κερδίζει στο Άσεν της Ολλανδίας και σε βρεγμένες συνθήκες και σε στεγνές. Θα πρέπει λοιπόν και οι εταιρείες που ανήκουν αυτοί οι οδηγοί να βοηθήσουν με τις επαφές τους στο εξωτερικό, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να έχουν μια καριέρα ή μια ευκαιρία τουλάχιστον στο εξωτερικό, και εμείς από την πλευρά μας, όπως κάνω εγώ, να βοηθήσω οδηγικά αυτά τα παιδιά, όπως κάνω με τον Γιάννη τον Περιστερά, όπως ο Σάκης ο Σκούρτας με την τεράστια εμπειρία του βοηθάει όλα τα παιδιά της KTM. Θα πρέπει να σκεφτούμε και να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να δουλέψουμε προς το συμφέρον των παιδιών αυτών. Εγώ είμαι 41 ετών, φυσικά και θα αγωνίζομαι για αρκετά χρόνια ακόμα, ακόμα και αν δεν κερδίζω, γιατί αγαπάω τους αγώνες, αλλά το μέλλον είναι τα παιδιά. Πρέπει να δώσουμε βάρος εκεί και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Χωρίς συμφέροντα, το μόνο συμφέρον είναι τα παιδιά. Αυτό. Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά χτίσανε όλη τους την αγωνιστική δομή σε ένα πρωτάθλημα που προϋπήρχε είτε από το 90 είτε από τις αρχές του 2000 μέχρι σήμερα. Εάν δεν υπήρχαν οι αγώνες, και πρέπει να πούμε ότι και τώρα που υπάρχουν οι αγώνες μοτοσικλέτας, δεν έχουμε αγώνες αυτοκινήτου, σιρκούι. Οι αγώνες μοτοσικλέτας είναι μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα, παρότι είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ. Πρέπει να το ξέρουν όλοι αυτό, και αν δεν το ξέρουν να το μάθουν. Υπάρχουν. Υπάρχουν και, όπως μου είπε η Μαρία Τσισμελή, ακόμα και μία μοτοσυκλέτα να δηλώσει ενδιαφέρον, θα έχουμε πρωτάθλημα. Αυτό έτσι θεωρητικά, γιατί πρακτικά σίγουρα δεν γίνεται. Σημασία όμως έχει ότι έχουμε πρωτάθλημα, και σημαίνει ότι πίσω από τη μοτοσυκλέτα υπάρχει πάθος, υπάρχει η έννοια του μοτοσυκλετισμού. Και φεύγοντας από αυτό που έλεγε ο Σάκης ο Σινιώρης, θέλω να μιλήσω για κάτι που λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, Μάκη. Και είναι το θέμα με το τι γίνεται με τους εισερχόμενους θεατές. Είσαι ευχαριστημένος από τους θεατές που έρχονται στις πίστες, και μιλάμε για Τρίπολη και πιο συγκεκριμένα για Μέγαρα, που είναι εύκολο. Ναι. Η Τρίπολη, επειδή πέφτει σε μια ημερομηνία που ξεκινάει η σεζόν της μοτοσικλέτας, πάντα βλέπουμε πολλούς θεατές. Τα Μέγαρα που είναι κοντά θα έπρεπε να βλέπουμε τεράστια νούμερα. Παρ' όλα αυτά έρχονται όλοι οι φαν της μοτοσικλέτας. Εκεί πάνω πρέπει να δώσει ένα βάρος και η Ομοσπονδία να βρει έναν τρόπο πώς θα προσελκύσουμε αυτούς που ξεκινάνε για εκδρομή, τουλάχιστον κάποιοι να έρθουν στην πίστα, γιατί το πρωτάθλημα, δηλαδή το Πανελλήνιο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά, δηλαδή είναι σε άλλο επίπεδο, και στα SS600 και οι νέοι οδηγοί, όπως είπε ο Σάκης ο Σινιώρης, είναι φανταστικοί, μάχονται δηλαδή μέχρι το φίνις. Άμα είδατε φέτος τους αγώνες. Μα δηλαδή, τι έγινε στην Κάπα Πλατεία που λέμε στην τελευταία στροφή με τον Δημήτρη. Κάπα 10. Να το πούμε σωστά λοιπόν. Κάπα 10. Ακριβώς. Για δηλαδή, να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, τη δέκατη στροφή της πίστας. Τα λεγόμενα Κάπα καθορίζουν την κάθε κορυφή της πίστας, δηλαδή την κάθε στροφή. Εκεί που τα βιράζ, τα κέρμπς. Ακριβώς. Οπότε στην τελευταία στροφή της πίστας είδαμε από την 9 ουσιαστικά έγινε. Ακριβώς. Μια μεγάλη δυναμική προσπέραση, να το ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, από τον Κουτσουμπό προς τον Δημήτρη τον Καρακώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά ήταν κάτι πιο μετά από αυτό που έκανες εσύ στον πρώτο αγώνα στον Παρασκευόπουλο. Εσύ πέρασες λίγο νωρίτερα, ο Κουτσουμπός λίγο πιο μετά. Αλλά έτσι είναι οι αγώνες. Τερματίζουν οι αθλητές χέρι-χέρι για να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αυτούς τους αγώνες όμως οι θεατές που ήταν εκεί πραγματικά, και για αυτό που είπατε πριν με τον Κουτσουμπό και με τον Σινιώρη, δηλαδή τους συζητάνε ακόμα, δηλαδή στα καφέ παντού, δηλαδή αυτό μένει σε έναν αγώνα, η μάχη, και αυτό θέλω να δώσω καταλάβουν, δηλαδή μέσα στην πίστα θα μάχονται μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ, όπως είχα πει πριν που είπατε, το 2007 που είχα τα δύο αδέρφια και το συγχωρημένο τον Άλκη, το Σινιώρη, και μπορεί να είναι απόν, αλλά είναι παρόν για τη συζήτηση που κάνουμε.
αν τους βλέπατε μες στην πίστα, σφαζόντουσαν στην κυριολεξία στο λεξιλόγιο το δικό μας. Δηλαδή, βρίσκανε μοτοσυκλέτα σε κάθε στροφή. Δηλαδή, αλλά όταν τελείωνε ο αγώνας δεν ήταν αδέλφια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας. Ναι, ισχύει. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και ο μοτοσυκλετισμός είναι μια οικογένεια, μιας και μίλησες για αδέλφια. Ακριβώς. Εγώ θέλω να εκφράσω την λύπη μου που ουσιαστικά όλες αυτές οι λέσχες, οι ομάδες, τα blog, οι bloggers, τα φόρα δεν έρχονται να παρακολουθήσουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Και δεν ξέρω ποιος φταίει, δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι ή αν είναι αδιάφοροι γιατί κάποιος δεν τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Τι γίνεται με τόσους εκατοντάδες χιλιάδες μοτοσυκλετιστές? Τι γίνεται όταν πηγαίνουν σε εκθέσεις μοτοσυκλέτας και βλέπουν custom παρουσιάσεις παλαιών μοντέλων? Βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, θα πάει και στην προηγούμενη εκπομπή, πολύ κοντά τους, στατικά μοτοσυκλέτες που δεν προσφέρουν θέαμα, μόνο την παρουσία τους. Και πάνε και κάνουν τη βόλτα τους κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, και ρωτάω σε ένα σάκι. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας δεν είναι γιορτή μοτοσυκλέτας? Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι 40 χιλιόμετρα μόνο από την Αθήνα, μια βόλτα, μια ανάσα δρόμου, να δουν αυτό το υπερθέαμα και να τα πούμε εκεί, ρε φίλε, στην πίστα? Εσύ ποιος πιστεύεις ότι ευθύνεται γι' αυτό? Δηλαδή, μπορούμε να τους φέρουμε τελικά? Πραγματικά είναι. Εκφράζω τη λύπη μου, έτσι. Δεν μπορώ να αποδώσω ευθύνες σε κάποιον συγκεκριμένα. Αλλά θα πω την προσωπική μου άποψη. Ανήκω στη Λεμότ, η οποία είναι, αν δεν κάνω, η πρώτη λέσχη μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα. Από το 79 υπάρχει, από τις τελευταίες λέσχες που δημιούργησαν κουλτούρα. Νομίζω έχει τα περισσότερα μέλη. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς. Αρκετά μέλη από όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει. Αρκετά μέλη. Και λυπάμαι που το λέω, ότι πρόπερση με κάλεσαν στη λέσχη, μου έδωσαν ένα κύπελο ως αθλητή της λέσχης, που μπορώ να πω ότι με τίμησε, αλλά θα με τίμαγε καλύτερα αν έβλεπα το πλήθος αυτών των ανθρώπων, γιατί μιλάμε για πολλούς ανθρώπους, να τους έβλεπα στην πίστα. Δυστυχώς δεν έχω δει, έχω δει ελάχιστος από αυτούς. Και είναι πραγματικά λυπηρό. Παιδιά, το σπόρο έχει αρχίσει και περνάει στα δεύτερα και στα τρίτα του ελεύθερου χρόνου στους μοτοσυκλετιστές. Στα πρώτα είναι απλά να βγουν βόλτα και στα επόμενα είναι που θα πάμε να φάμε. Εντάξει, έχει τώρα και σουβλάκια να ενημερώσω κάποιος θέλει να φάνε στην πίστα. Πολύ ωραία σουβλάκια. Όχι, θα το πω, δεν είναι ειρωνικό. Είναι αλήθεια, είναι πεντανόστιμα και πολύ ωραίες τηγανιτές πατατούλες. Μπορείτε να έρθετε να φάτε, να πιείτε την πυρίτσα σας στα Μέγαρα. Πλέον έχει catering. Έχει catering. Έχει catering, ναι. Και θα πω και την εταιρεία, γιατί είναι και σπονσοράς μου. Είναι η εταιρεία Καπριτσιόζα. Είναι εδώ στην Αγία Παρασκευή. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπορεί ο κάθε αναβάτης και οι λέσχες να έρθουν, να διασκεδάσουν, να κάτσουν στα όμορφα τραπέζια και να απολαύσουν τον αγώνα. Φτιάξαμε ακόμα και όχι εμείς, δηλαδή ο διοργανωτής, ο Δημήτρης Οδιοατσίδης που είναι ο προμότερ, ας πούμε, έφτιαξε και VIP χώρο για πιο επίσημους καλεσμένους. Και που δεν είναι περιοριστικό να κάτσει όποιος θέλει. Όχι, φυσικά. Όποιος θέλει, κάθεται. Όχι, ακριβώς. Εγώ θα θέλω να προχωρήσω σε δύο γρήγορα θέματα και παίρνω την ευθύνη πάνω μου. Στο κομμάτι Μέγαρα. Τα Μέγαρα πρέπει κάποιος κύριος που έχει την πίστα να βάλει το χέρι στην τσέπη έστω και λίγο. Αυτό το μαγαζί, γιατί περί μαγαζιού πρόκειται, δεν ξέρω αν μπαίνει μέσα ή βγάζει λεφτά, πρέπει λίγο να στηθεί καλύτερα. Δεν επιτρέπεται στο χώρο των πιτ να υπάρχει γεννήτρια και να μην μπορείς να πλησιάσεις και να σου παίρνει τα αυτιά και το καυσαρί. Και πάλι καλά που υπάρχει αυτός ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Και παρακαλώ, κάτι θες να πεις? Παρακαλώ. Σε διακόπτω, γιατί παράλληλα είμαι και στο Messenger και μου έγραψε ένας φίλος που ακούει την εκπομπή πώς να έρθουν θεατές αφού πολλές φορές δεν ενημερώνονται. Πολύ σωστά. Πάμε λίγο πίσω σε αυτά που λέγαμε. Να είναι σίγουροι οι φίλοι ακροατές ότι οι λέσχες και ειδικά κάποιες συγκεκριμένες ξέρουν πότε γίνεται ο κάθε αγώνας. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, έχουν δίκιο ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Μια ωραία ιδέα είναι να προβάλλουμε τους αγώνες από το ραδιόφωνο. Και αν μπορούμε και ακόμα από την τηλεόραση, που κάνει βέβαια στην συνδρομητική ο Δημήτρης Οδιατσίδης. Από πού γίνεται? Όλα τα μέσα έχουν ευθύνη σε αυτό. Έχει δίκιο ο φίλος, πράγματι. Θα μπορούσαμε και λίγο καλύτερα. Δεν απέχουμε από το καλό. Είμαστε λίγο πιο πίσω από το καλό. Απέχουμε από το τέλειο. Σίγουρα στην Ελλάδα ζούμε το τέλειο. Είναι πάντα το καρότο που κυνηγάμε στη φαντασία μας. Όμως οι αγώνες επικοινωνούνται, πρέπει να πούμε. Όχι όμως όσο θα έπρεπε για να το μάθουν όλοι. Δεν νομίζω όμως ότι η αδιαφορία του κόσμου, γιατί υπάρχει αδιαφορία του κόσμου, είναι μόνο στο γεγονός της επικοινωνίας.
είναι και θέμα κουλτούρας και πώς το έχει αφομοιώσει ο σύγχρονος μοτοσυκλετιστής. Πλέον έχουμε ζήσει το θέαμα τηλεοπτικά από τα MotoGP. Δεν τα κατηγορώ σε καμία περίπτωση. Αλλά βασίζεται, αρχίζει και τελειώνει εκεί. Σου λέει, έλα μωρέ, MotoGP. Μα και αυτοί που πάνε να δουν MotoGP δεν βλέπουν αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Και όμως πάνε χιλιάδες. Πάνε γιατί είναι πανηγύρι. Ακριβώς. Όχι πανηγύρι, είναι γιορτή. Η λέξη πανηγύρι δεν μας. Είναι γιορτή. Έτσι λοιπόν και του χρόνου σε συζητήσεις που έχουμε κάνει κυρίως με τον Δημήτρη Διατσίδη, όπου έχει και για του χρόνου συμβόλαιο την ιδιωτική τηλεόραση αυτή, υπάρχουν ιδέες όπου ενδιάμεσα από τις κατηγορίες ίσως βάλουμε κάποιο στάντμαν να κάνει κόλπα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, καταπληκτική ιδέα. Θα προσπαθήσουμε να κληρώνουμε δώρα προς τους θεατές. Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Με το εισιτήριό τους. Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Και ούτως ώστε ο κόσμος να διασκεδάζει και κάποιοι από αυτούς να παίρνουν πίσω και με το παραπάνω τα χρήματα που δώσαν και τα χρήματα που ξοδέψαν για να έρθουν στην πίστα. Πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι είναι αυτές κάποιες πολύ καλές ιδέες. Και πετάω το μπαλάκι στο Μάκη το Χριστού και να το ρωτήσω εμπειρικά. Πιστεύεις ότι θα ήταν καλή ιδέα να υπάρχει προπόληση εισιτηρίων? Ένα εισιτήριο αυτή τη στιγμή κάνει 10 ευρώ για να δεις χρονομετρημένα επίσημα και την ημέρα του αγώνα. Για τον τελευταίο αγώνα που ήταν διπλός πάλι ήταν στα 10 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερο να προπολούνται πιο φτηνά τα εισιτήρια ομαδικά σε λέσχες στο πλαίσιο του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού, ώστε να έρχονται λέσχες και στο φινάλε το ελευθέως. Ας βάζουν και τα πανό τους μες στην πίστα. Και τι έγινε δηλαδή? Οπωσδήποτε αυτό θα συμβάλλει πολύ, γιατί πρώτον, οι λέσχες θα έχουν ένα κίνητρο, θα πάρουν τα εισιτήρια, θα τα δώσουν, γιατί αν θέλουν και ενδιαφερθούν, επειδή έχω κάνει πρόεδρος λέσχης πριν 15-20 χρόνια, αν θέλει λέσχη, κάνει την, δηλαδή εδώ οργανώνουν μια εκδρομή με 80 άτομα. Δηλαδή δεν μπορούμε να στα Μέγαρα να πάει από κάθε λέσχη 100 μοτοσυκλετιστές. Αυτό το θεωρώ δηλαδή πολύ... Το 100 είναι μεγάλο νούμερο. Είναι μεγάλο. Ναι. Τα 100 δεν θα πω. Αλλά το 50, ας έρθουν όλες οι λέσχες από 50 άτομα και θα δεις τι έχει, ναι, να δεν θα χωράνε. Θανάση, όμως εγώ τυχαίνει να, επειδή είμαι στη Λιβαδιά, να βλέπω να πηγαίνω για Ράκουβα για καφέ και να βλέπω 70 μοτοσυκλέτες να πηγαίνουν εκδρομή με Βεστρόμ και να είναι ή με Βαραντέρο. Και να πηγαίνουν μακριά. Τώρα τα Μέγαρα είναι ένα βήμα. Αλλά όπως είπες, είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να κάνει όμως και η Ομοσπονδία. Πρέπει να έρθει, γιατί η Ομοσπονδία τις λέσχες τις ξέρει όλες. Έτσι, κάποτε γίνονται εκλογές. Τουλάχιστον αυτές που είναι εγγεγραμμένες. Ναι, γιατί είπατε πριν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Επειδή εγώ λίγο, συγγνώμη κιόλας που θα διακόψω τη ροή αυτή, το 87 είχα πάει στη Ριέκα όπου ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τότε δεν υπήρχε MotoGP, που τρέχανε τα 500, τα 250 και τα 125. Αυτό που είδα εκεί τότε, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από το τότε. Κάποιοι άνθρωποι όμως το είδαν αυτό και το φτιάξαν αυτό που λέγεται MotoGP σήμερα, και μπορεί και πουλάει και έχει τόσο κόσμο. Άρα φανταστείτε, εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Ένα βήμα να κάνουμε, πόσο πιο όμορφα θα είναι όλα. Σίγουρα μιλάμε όμως για μια Ριέκα, μιλάμε για μια άλλη χώρα που ο ήλιος εκεί πέρα φέγγει πολύ περισσότερο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εδώ είναι Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όμως επειδή ο χρόνος περνάει και πραγματικά έχω κάνει μόνο ένα μουσικό διάλειμμα και δεν θα κάνω άλλο, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και να μην σχολιάσουμε άλλο κάποιες λεπτομέρειες όσο ό,τι αφορά το καλύτερο, το χειρότερο, με το Σάκη το Σινιόρι, σε ό,τι αφορά τα νέα παιδιά. Επειδή ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα πριν και έχεις μια ευαισθησία, στα επόμενα λίγα λεπτά που μας απομένουν για τη ραδιοφωνική εκπομπή, να μου πεις δύο λόγια για αυτά τα νέα παιδιά και πατάς και πάνω στο Γιάννη τον Περιστέρα, πώς βλέπεις στα μάτια τους το μέλλον να εξελίσσεται στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη μοτοσυκλέτα? Το βλέπω πολύ θετικά, αλλά εξαρτάται καθαρά από εμάς. Ένα μικρό παιδί δεν έχει ούτε την εμπειρία, ούτε το μυαλό σε εισαγωγικά. Να ξέρει τι χρειάζεται για να ανέβει επίπεδο, είτε οδηγικά είτε να βγει στο εξωτερικό. Ξαναλέω λοιπόν ότι είναι στο χέρι μας καθαρά. Θα πρέπει οι ίδιες οι εταιρείες που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά να κάνουν τις επαφές τους, να τα βγάλουν στο εξωτερικό. Αυτό που θέλω να καταλάβουν ο κόσμος είναι ότι, και το έχω ζήσει μέσα από τον Γιάννη τον Περιστερά, είναι ότι ένα παιδί που ο Γιάννης είναι 12 χρονών ξυπνάει στις 6.30 το πρωί για να ετοιμαστεί να είναι στις 8 το πρωί στο σχολείο του, να τελειώνει το σχολείο στις 2.30-3 ώρα, να γυρνάει σπίτι του,
να τρώει το μεσημεριανό του, να κάνει τα φροντιστήριά του και αμέσως μετά να ξεκινάμε προπόνηση είτε σε φυσική κατάσταση είτε σε κάποιες πίστες καρτ που έχουν φώτα, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για ένα τόσο μικρό παιδί να κάνει αυτές τις θυσίες. Και η μεγαλύτερη θυσία είναι ότι τα Σαββατοκύριακα είτε θα έχει αγώνες είτε θα έχει προπόνηση, έτσι. Άρα λοιπόν, πού είναι το παιχνίδι που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ένα μικρό παιδί? Θα μου πείτε, μα αυτό δεν είναι παιχνίδι? Όχι, όταν περνάει σε τόσο υψηλό επίπεδο δεν παραμένει παιχνίδι. Το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Από πίσω υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία επενδύονται και δεν είναι καθόλου παιχνίδι. Για τα υπόλοιπα παιδιά που τρέχουν στο εξωτερικό, όπως είναι ο Βασίλης ο Κορονάκης, που τον είδαμε να παίρνει τον τελευταίο αγώνα του Άσεν με την πρώτη θέση, τι πιστεύεις ότι θα δούμε στα επόμενα χρόνια? Θα εξελιχθεί αυτός ο ναυάτης σαν ναυάτη παγκοσμίου ή στο πανευρωπαϊκό επίπεδο? Νομίζω ότι θα εξελιχθεί. Έχει φυσική ταχύτητα, όπως λέμε. Υπάρχει στο DNA του. Πρέπει όμως να επενδύσει στον εαυτό του. Για μένα πρέπει να αλλάξει κατηγορία του χρόνου και νομίζω ότι... Ποια κατηγορία θα του τέριαζε? Για πρώτη νομίζω η Super Sport 600 είναι. Μάλιστα. Ιδανική. Νομίζω ότι από ό,τι έχω ακούσει θα αγωνιστεί, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος. Δεν θέλω να βάζω ετικέτες σε ανθρώπους. Και θα πρέπει να κοιτάξει να κάνει πάλι κάποιους αγώνες στο εξωτερικό, να κάνει γνωριμίες στο εξωτερικό. Να παραμείνει όμως και στο Πανελλήνιο. Αν έχει τη δυνατότητα, ναι, γιατί όχι. Φυσικά και θέλουμε όλους μας τους αναβάτες στην Ελλάδα. Αλλά για μένα θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στο εξωτερικό, να κάνει τις γνωριμίες μέσα από τον μάνατζερ του ή με όποιον άλλο μπορεί. Και να, με όποιο είναι το κόστος, να τον δοκιμάσουν στο εξωτερικό. Να έχει την ευκαιρία του, κάτι που δεν είχαμε εμείς. Και ο Καρακώστας νομίζω ότι έχει πολλά να μας δείξει στο μέλλον. Είναι μόλις 17 χρονών, διεκδίκησε με πάθος το τελευταίο αγώνα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία Super Sport. Μια μικρή παρένθεση για τυπικούς και μόνο λόγους, επειδή έχω κάνει και εγώ πολλές φορές το λάθος. Η κατηγορία SS300 δεν είναι νέων αναβατών, είναι κατηγορία αναβατών πιο εμπειρών. Η κατηγορία νέων αναβατών είναι μια άλλη κατηγορία που τρέχουν 300 αυτή τη στιγμή, 390 κατέμπια, μάχα κτλ. Οπότε τα Super Sport 300 που τρέχουν μαζί με τα Racing είναι μια κατηγορία πιο εμπειρών αναβάτων, όπως και τα Super Sport είναι σκέτο Super Sport και δεν 600, γιατί βλέπουμε και 675. Λεπτομέρειες όμως απλά να τις αναφέρουμε ραδιοφωνικά για να είμαστε πιο σωστοί τοποθετημένα στις ορολογίες. Οπότε έχουμε και τον μικρό Καρακώστα, είπα. Συγγνώμη που πλατείασα. Θα δούμε και εκεί πέρα κάτι, πιστεύεις? Νομίζω ναι. Έδειξε ότι ήταν ταχύτατος τη φετινή χρονιά. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα το χάσε μέσα από τα χέρια του καθαρά από απειρία. Όμως, όπως είπες, είναι νεαρός σε ηλικία και το μέλλον είναι δικό του. Η εκπομπή σχεδόν τελείωσε. Σχεδόν φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να κλείσουμε καταρχήν με σένα, μια σχέση στο λόγο ήδη, Ισάκη, να μας πεις, να μας υποσχεθείς, του χρόνου θα σε δούμε, άσχετα με τι μοτοσυκλέτα θα είναι. Το Σάκη θα τον δούμε? Θα με δείτε, φυσικά, γιατί να με δείτε? Εδώ θα είμαι. Οπότε στη σχάρα της εκκίνησης σίγουρα ένας ναυάτης με το νούμερο 1 θα τρέξει, με κάποιο άλλο νούμερο? Με το νούμερο 1 θα τρέξω. Με τον Άσο. Μιας και τον κράτησα από πέρυσι, γιατί το σημαντικό είναι, ίσως κερδίζεις τον Άσο, το δύσκολο είναι να τον κρατήσεις. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά την ομάδα μου, αλλά και τους χορηγούς μας, έτσι. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο να αναφερθώ. Είναι η Monster Energy, μάλλον το Monster Energy, συγγνώμη. Η εταιρεία λιπαντικών ενεός. Είναι ο κύριος Τσέλος που μας προμηθεύει τα καύσιμα. Η Απρίλια Πέρος. Δηλαδή εδώ θέλω να αναφερθώ ότι μας βοήθησε ένας dealer της Απρίλια. Και όχι επίσημη αντιπροσωπεία. Ακριβώς. Η Πιάτζιο Ελλάς δηλαδή. Ακριβώς. Συνεχίζω λοιπόν, είναι ο Μιμίκος Electronics. Είναι Easy App, είναι φυσικά ο Περιστεράς σε συνεργασία με την Dunlop, είναι η Rise, είναι η εταιρεία Capricciosa, η CFC φυσικά που μου έφτιαξε τα πανέμορφα φέρινγκ από ανθρακονήματα, είναι ο Σπύρος Αλεξόπουλος με τις αλυσίδες DID και τα Renthal γρανάζια, ο Νίκος Μουράτης με μια σχετικά μικρή βοήθεια θα έλεγα,
risecustom.gr, ο Γιάννης ο Τζορτζόπουλος με τα Sway Crane, την IXS και τις CD της Bottes. Και τέλος ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, όπως είπα πριν, με το setup των αναρτήσεων. Με τα χρυσά χέρια. Ακριβώς. Αφού φτιάχνετε τις χρυσές αναρτήσεις. Μάκη Χριστού, ο Σάκης Σινιώρης τελείωσε με τους χορηγούς. Εσύ θέλω να τελειώσω με μια ευχή. Τι εύχεσαι σε όλους τους αναβάτες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2018? Εύχομαι το 2018 να κυλήσει όμορφα χωρίς κάποια απρόοπτα όπως δεν έγιναν φέτος το 2017, γιατί πάνω απ' όλα αυτό μας ενδιαφέρει, να τερματίζουν όλοι οι αναβάτες. Και θέλω και πιστεύω ότι του χρόνου ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Εμείς δεν σας κρύβω ότι ήδη από την άλλη εβδομάδα πιάνουμε δουλειά, γιατί φέτος βάλαμε μυαλό και θα το ξεκινήσουμε πολύ νωρίς, γιατί ο στόχος είναι να σπάσουμε και τα ρεκόρ του χρόνου. Δηλαδή το έχουμε βάλει στοίχημα. Θα δούμε κάτι πολύ πιο δυνατό δηλαδή του χρόνου. Και να ευχηθούμε και η ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Αυτό θέλω να έρθει να το πεις και τα Χριστούγεννα, γιατί είναι μια ευχή χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη. Και έτσι λοιπόν. Καλυστία, βάσικα έτσι. Και έτσι λοιπόν κλείνει και αυτή η εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ευχαριστώ και τους δύο καλεσμένους που ήταν εδώ πέρα. Την ομάδα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας που κέρδισε τα Super Bikes. Ο Μάνος Σάλας είναι έτοιμος. Αυτό ήταν ένα χειρικό εφεδικό μου. Σε δεσμεύω και για άλλες εκπομπές, έτσι. Και σε συνδυασμό με άλλους καλεσμένους. Ωραία. Είτε με ανθρώπους της Ομοσπονδίας ή με τους promoter, για να ανοίξει κι άλλο η κουβέντα αυτή. Εγώ θέλω πάντα προκλήσεις και ανθρώπους που είναι έτοιμοι να συζητήσουν έξω από τα δόντια, για να τα πούνε όλα. Η μοτοσυκλέτα έχει ανάγκη από το να έχει φωνή, να έχει τεκμηριωμένη φωνή, και εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τη μοτοσυκλέτα, το μοτοσυκλετισμό και τους ανθρώπους που την πρεσβεύουν. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Μάνολη Σάλα στον ήχο και την κονσόλα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που μας ακούσατε. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε πάντα στο δρόμο. Η ώρα είναι 11. Earth Open. Εμείς συνεχίζουμε. Earth Open. Εσείς μας στηρίζετε. Earth Open. Στους 106,7. Μαζί σας. Δούλε. Σκύβε το κεφάλι όταν σου μιλάω.